Κύριε Μπουλέ, βρισκόμαστε στην γέφυρα της Βαριάς, εδώ που όπως καταγγελέται ο Δήμος έχει προχωρήσει σε μια σειρά από αυθαίρετες ενέργειες, εργασίες, τις οποίες πραγματοποιεί στο ποτάμι. Θέλετε να μας πείτε περισσότερα? Ναι. Κύριε Κρογιαλά, αυτή την ώρα που η πόλη πνίγεται πραγματικά, υπάρχουν πολλά προβλήματα και στην Ψανή και στο Γρίμποβο και στο κέντρο της πόλης, τα οποία γύρισαν να τα δω γιατί πραγματικά πρέπει ο Δήμος να φροντίσει. Περνώντας από εδώ, είδα ότι υπήρχαν τσάπες, φορτηγά, γκρέιτερ, την ίδια ώρα του κατακλυσμού, να στρώνουν ιδιωτικούς χώρους με υλικό το οποίο είναι από το ποτάμι της Βαριάς. Είναι μια κατάσταση απαράδεκτη, συνεχίζεται για πολλές μέρες τώρα και δεν περίμενα ότι θα φτάναν μέχρι το σημείο αυτό. Με υλικά του Δήμου, του ποταμού που παρανόμως βγαίνουν, γιατί δεν υπήρχε κανένας λόγος να βγουν με αυτόν τον τρόπο, να στρώνονται ιδιωτικοί χώροι. Αυτό τα λέει όλα. Την ώρα που η πόλη υποφέρει από την κακοκαιρία. Μιλήσατε για ιδιωτικούς χώρους. Θέλετε να γίνετε συγκεκριμένος? Θα σας τα δείξω τώρα, πάμε τώρα να το δούμε. Θα σας τα δείξω τώρα. Ευχαριστούμε. Κύριε Κοτσανά, βρισκόμαστε στην γέφυρα της Βαριάς, στο ποτάμι, στο χείμερο της Βαριάς, μετά από μια πολύ ισχυρή βροχόπτωση. Ο κύριος Μπουλές εδώ καταγγέλει ότι ο Δήμος μετά από μια σειρά παράνομων ενεργειών από το Δήμο προχωρά σε αμοληψία και το υλικό αυτό το μεταφέρει σε ιδιωτικούς χώρους, ο οποίος και μπαζώνει. Θα θέλατε να μας πείτε και εσείς την άποψή σας? Αλλά πραγματικά είμαι αρκετά συνεχωρημένος, διότι είναι αδιανόητο τη στιγμή που η πόλη δέχεται μια μεγάλη νεροποντή, έχουμε πάλι πρόληψη από την πολιτική προστασία, να βλέπουμε τον τέος δήμαρχο να είναι με ένα λάπτοπ και να έχει ουσιαστικά φράξει την έξοδο των οχημάτων του Δήμου και των ιδιωτών, τα οποία στην ίστατη στιγμή για να κάνουμε να ανοίξουμε την απορροή των ομβρίων κάτω από τη γέφυρα της Βαριάς, η οποία ήταν σε οριακό σημείο, είχατε κάνει ρεπορτάζ προχτές, ήταν στο μισό μέτρο το μπάζωμα και με μια ίστατη έτσι, προσπάθεια από όλα τα μηχανικά μέσα και του Δήμου και των ιδιωτών με τη συμβουλή της Στέρνα, επιχειρούσαμε και οριακά προλάβαμε αυτή την νεροποντή και αυτό το νερό που βλέπετε να το διοικητεύσουμε στον Κορυθιακό κόλπο. Είδαμε τον κύριο Μπουλέ απεκδοσμένα να προσπαθεί να μας χρεώσει ότι κάνουμε αμοληψία τη στιγμή που ήταν, είναι πρόδειλο ότι εμείς αυτό που κάνουμε αυτή τη στιγμή είναι να αποφράξουμε το κάτω μέρος της γέφυρας, το οποίο έχετε ρεπορτάζ και θα ήθελα πάρα πολύ έτσι να το δείξετε πόσο μπαζωμένη ήταν η γέφυρα, ώστε να προλάβουμε τα χειρότερα. Προλάβαμε τα χειρότερα και αντί ο κύριος Μπουλέ να έρθει εδώ και όλοι μαζί έτσι να αισθανθούμε υπερήφανοι για αυτό που κάναμε με τη συμβολή και τη ιδιωτική εταιρεία αλλά και των παιδιών του Δήμου, οι οποίοι δουλεύουν τρία μερόνυχτα για να προλάβουμε αυτή την κατάσταση την οποία τη σώσαμε. Βλέπουμε τον κύριο Μπουλέ να φέρνει και να μας χρεώνει ότι κάνουμε αμοληψία σε ειδικούς χώρους. Πήραμε κάποια μπάζα τα οποία ήταν αρκετά κυβικά κάτω από τη γέφυρα της Βαριάς. Τα πήγαμε σε παραχωρημένο δημοτικό δρόμο, ο οποίος είναι πλησίον της ισότητας. Ο κύριος Μπουλές, κύριε Κοτσανά, μίλησε ότι τα μπάζα αυτά, το αμοχάλικο το οποίο παίρνεται μέσα από την κήτη του χυμάρου, το τοποθετείται σε ιδιωτικό χώρο. Κύριε Κοργιαλά, έχετε την τύχη, μάλλον και την ατυχία, κύριε Μπουλές, να μένετε ακριβώς πέραν από αυτό το χώρο. Είναι το σχέδιο πόλεως του 1978, είναι παραχωρημένοι δεκάμετροι δρόμοι, ήταν αδιάνοιχτοι και αδιαμόρφωτοι και βρήκαμε την ευκαιρία σε πολύ κοντινή απόσταση, δηλαδή μιλάμε για 500 μέτρα για να έχουμε μεγάλη ποσότητα και να έχουμε και ευκολία από τα οχήματα, να αναποθέσουμε εκεί το υλικό, να μην το πετάξουμε δεξιά και αριστερά, ώστε να κάνουμε και κάτι χρηστικό για την πόλη. Δρόμοι της πόλης που ήταν παραχωρημένοι από το 1978 να μπορούν να διαμορφωθούν ώστε να διανοηθούν και να φτιάξουν στους πολίτες. Αυτό κάναμε. Δεν γνωρίζει ο κ. Μπουλές και είναι κρίμα ότι εκεί που αποθέσαμε το υλικό που βγάλαμε κάτω από τη γέφυρα είναι δρόμοι του 1978. Ήταν ο κ. Βουλγαρίδης ο τέλειος το πρωί με στίγματα, με GPS, μας έδωσε τα σημεία. Δεν έχουμε φύγει καθόλου από το δημοτικό χώρο. Και το ξέρετε πάρα πολύ καλά, γιατί είστε δημότες και κάτοικος αυτής της περιοχής και κάνουμε το αυτονόητο. Και πραγματικά θλίβομαι πως αυτός ο άνθρωπος, ο τέος δήμαρχος Ναυπακτίας, προβαίνει σε τέτοιες καταγγελίες σε μια στιγμή που πραγματικά η πόλη περνάει δύσκολα. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Γεωργιόλου. Ποιος έχει την ευθύνη που σταματάει το μηχάνημα, κύριε? Όταν λέτε ότι για τη ζημιά, ποια ζημιά εννοείτε? Ποια ζημιά? Εννοείτε από το νερό, λέτε? Από το νερό, λέτε? Ποιος έχει την ευθύνη που σταματάει το μηχάνημα? Εκείος που σταματάει το μηχάνημα ευθύνεται. Κύριε Δήμαρχε, μπορείτε να μας πείτε και εσείς την άποψή σας. Κύριε Κοργιαλά, εμένα με ενδιαφέρει ο πολίτης να κοιμάται ήσυχος. Όλα τα άλλα είναι μικροπολιτικές. Κάποιοι ισχυρίζονται ότι τα μπάζα πηγαίνουν σε ιδιωτικό χώρο. Κρίμα, γιατί έχουν κάνει και δημοτικοί άρχοντες. Δεν ξέρουν τους δρόμους της πόλης. Έχω και κατάστημα εδώ δίπλα. Πείτε μας και εσείς. Αυτό το φαινόμενο χρόνια. Λοιπόν, πριν λίγες μέρες, ειδικά εδώ η γέφυρα, τα μπάζα,
είχαν ανέβει τόσο πάνω που το νερό θα πέρναγε από πάνω. Από το... το είχαμε καταγράψει. Ωραία. Και βλέπω το... παίρνουν τα μπάζα. Δεν κατάλαβα τι κακό κάνουνε. Δηλαδή θα αφήσουν να μας πνίξουν εμάς εδώ πέρα. Άλλο. Η ένσταση του κυρίου Μπουλέ είναι ότι τα μπάζα αυτά, τα οποία φεύγουν από εδώ, από αυτό το σημείο, πάνε σε ιδιωτικό χώρο. Ο κύριος Κοτσανάς είπε ότι δεν πρόκειται για ιδιωτικό χώρο, αλλά για χώρο απολετριωμένο από το Δήμο. Δεν κατάλαβα. Ο κύριος Μπουλές λέει για τα μπάζα. Εμάς μας ενδιαφέρει να μην πνιγούμε. Τώρα, αν τα μπάζα είναι να τα αφήσουμε εδώ καλύτερα για τον κύριο Μπουλέ, να τα αφήσουμε εδώ να πνιγούμε. Δεν ξέρω, δεν καταλαβαίνω. Εμείς είμαστε εδώ, μένουμε εδώ μια ζωή. Κύριε Καρακώστα. Ναι, κύριε Κοριαλά, δεν ξέρω αν αυτή τη στιγμή η κάμερα παίρνει πίσω τη Βαριά για να δείξει την κατάσταση πώς είναι, αλλά υποθέτω ότι θα φανεί. Για να ξέρουν αυτοί που θα μας δουν, πριν μια ώρα η Βαριά ήταν στεγνή και δεν είχε ούτε σταγόνα νερό. Μέσα σε μια ώρα, με μια απότομη νεροποντή που πλημμύρισαν στην άφοπτο σχολεία, καταστήματα, η Βαριά λειτουργεί άψογα, γιατί ο Δήμος έχει παρέμβει εδώ χωρίς να χρεώσει το Δήμο σε χρήματα, χωρίς να βγάλει κάποια εργολαβία. Όσοι είχε καθήκον και όσοι έχει αδειοδοτηθεί να παρέμβει στη Βαριά, σήμερα οι πολίτες εκατέρωθεν της Βαριάς, όπου εσείς ξέρετε είστε ναυπάκτιος, έχουμε και νεκρό από πλημμύρα της Βαριάς στο παρελθόν. Αυτό αποσοβήθηκε σήμερα. Έχουμε λοιπόν τον κύριο Μπουλέ να αδιαφορεί για μια πόλη πίσω που πνίγεται και να έρθει εδώ να κάνει καταγγελία για ένα σημείο που ο Δήμος δουλεύει. Η καταγγελία του έχει να κάνει όχι με το ότι λύσαμε το πρόβλημα, αλλά ότι τα υλικά που νομίμως έφυγαν κάτω από τη γέφυρα, γιατί δεν είχαμε που να τα εναποθέσουμε, πήγαν σε έναν χώρο όπου, σας μιλάω τώρα ως Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών, είναι δρόμος του σχεδίου πόλης του 78. Έπρεπε ο κύριος Μπουλές, αντί να θλίβεται, γιατί επί 4 χρόνια δεν τον είχε διανοίξει αυτός και ένα σωρό άλλους, αντί να θλίβεται γιατί στα ζητήματα του σχεδίου πόλης δεν έκανε τίποτα επί 4 χρόνια, σήμερα προσπαθεί να δημιουργήσει ζήτημα. Μιλάμε για δρόμο που είναι σε απόσταση 20-30 μέτρων από το σούπερ μάρκετ My Market. Επαναλαμβάνω, είναι δρόμος του σχεδίου πόλης του 78. Αυτόν το χαρακτήρισε, αυτό το σημείο το χαρακτήρισε ιδιωτικό. Εντάξει, δεν ξέρει ο άνθρωπος. Δεν ξέρει και δικαιούται να κάνει λάθη ο κύριος Μπουλές. Δεν σημαίνει όμως ότι η πόλη θα μείνει έτσι όπως ήταν, επειδή ο κύριος Μπουλές δεν ξέρει. Τι να κάνουμε, νομίζω ότι είναι ιδιωτικός δρόμος. Είναι δημοτικός δρόμος του σχεδίου πόλης του 1978 και αυτόν διαμορφώνουμε με υλικά που έπρεπε να τα βάλουμε κάπου. Η επιλογή μας είναι ουσιαστικά 2-1 και με τη Βαριά ήμασταν αποτελεσματικοί. Όσοι είναι ναυπάκτοι και καταλαβαίνουν, εδώ θα είχαμε θύματα σήμερα αν δεν είχε παρέμβει ο Δήμος. Έναν δρόμο από το 78, μετρήστε μαζί μου χρόνια, έχουν περάσει 37 χρόνια για να γίνει αυτός ο δρόμος. Γίνεται σήμερα και ο κύριος Μπουλές θεωρεί ότι κάνουμε λάθος. Τι να κάνουμε, δεν ξέρει ο άνθρωπος, ας τον συγχωρήσουμε. Ο κύριος Αλεξόπουλος είναι κάτοικος περιοχής εδώ, παραπλεύρος του Χυμάρου. Έτσι, πάντως αυτό το πράγμα. Αυτή η εργασία που έγινε φέτος δεν έχει γίνει ποτέ στα χρονικά και είναι προς τιμήν του Δημάρχου και του Δημοτικού Συμβουλίου. Λοιπόν, κύριε Μπουλέ, βρισκόμαστε στο χώρο που σύμφωνα με εσάς είναι ιδιωτικός χώρος και αποθέτονται τα μπάζα τα οποία βγαίνουν από το χύμαρο της Βαριάς. Κύριε Κοριαλά, όπως σας είπα και προηγούμενα, με ιδιωτικά μέσα, χωρίς ο Δήμος να έχει βγάλει πίστοση για οποιοδήποτε έργο, έχει εδώ και μια εβδομάδα ο κύριος Κοτσανάς που παρεμβαίνει χωρίς κανένα λόγο στο ποτάμι, μόνο και μόνο για να εξασφαλίσει υλικό και να ικανοποιήσει δικές του δεσμεύσεις, τις παράταξεις του. Αυτά τα υλικά λοιπόν μεταφέρονται στο χώρο αυτό που καθαρίστηκε με μέσα του Δήμου και θα ήθελα να το δείτε για να καταλάβουν και οι δημότες που πάνε τα λεφτά τα οποία πληρώνονται. Και έρχονται να ικανοποιήσουν αιτήματα μεγαλόσχημων της πόλης, οι οποίοι για δικούς τους λόγους, και καλά κάνουν, δικαίωμά τους είναι, θέλουν να εκμεταλλευτούν το Δήμο για ίδιο όφελος. Ο Δήμος δεν έχει αυτό το ρόλο. Αυτά τα οποία λέει ο κύριος Κοτσανάς, ότι δήθεν με τα υλικά αυτά φτιάχνει δρόμο, είναι ακριβώς το ανάποδο. Για να φτιάξει το δρόμο, πάει και κάνει μια παρέμβαση στο ποτάμι παράνομη, χωρίς να έχει κανενός είδους αδειοδότηση και χωρίς να έχει και με ιδιωτικά μέσα. Είναι περίεργο να μην ξέρουμε ως αντιπολίτευση ποια είναι τα ιδιωτικά μέσα τα οποία έχουν άδεια να παρεμβαίνουν στο ποτάμι. Ο κύριος Κοτσανάς είπε καλείται την Τέρνα. Η Τέρνα είναι μια ιδιωτική επιχείρηση. Με ποια διαδότηση μπαίνει στο ποτάμι.
η αστυνομία δεν γνωρίζει. Η κτηματική εταιρεία του δημοσίου δεν γνωρίζει. Ο Δήμος δεν γνωρίζει. Όλοι δεν γνωρίζουν πλην του κυρίου Κοτσανά. Είναι εργασίες οι οποίες αυτές θα έπρεπε να είχαν έρθει προς συζήτηση και προς απόφαση από στο Δημοτικό Συμβούλιο. Κύριε Κοργιαλά, αυτή η χώρα και αυτός ο Δήμος έπασχε και πάσχει ακόμα δυστυχώς από διαφάνεια. Δεν υπάρχει έργο στο Δήμο το οποίο θα πρέπει να ψηφιστεί από το Δημοτικό Συμβούλιο, η πίστοση. Πώς γίνονται όλα αυτά τα πράγματα. Υπάρχουν εδώ, κοιτάξτε, ιδιωτικά χωματουργικά εργαλεία τα οποία εργάζονται. Δεν το ξέρει κανείς τίποτα. Τσάπα ιδιωτική εκεί. Φορτικά 3-4 ιδιωτικά. Τα οποία για να σταματήσω και να καταγραφούν, δηλαδή ποιοι είναι αυτοί οι εργολάβοι που με τις πλάτες του κυρίου Κοτσανά μπαίνουν και κάνουν αυτή τη δουλειά, έβαλα το αυτοκίνητο μπροστά στο δρόμο. Αυτή είναι η κατάσταση που έχει διαμορφωθεί και προσπαθούμε να κάνουμε τη δουλειά μας κάτω από πολύ δύσκολες συνθήκες. Είμαστε υπέρ των έργων, αλλά έργα τα οποία θα ξέρουμε πόσο κοστίζουν, πώς πληρώνονται και με ποια διαδικασία γίνονται. Όλα αυτά λοιπόν είναι γραμμένα στα παλιά τοποθέτηση της Δημοτικής Αρχής και προσπαθούν με το λαϊκισμό και υποκινώντας ανθρώπους ότι δήθεν γίνεται έργο, να βγουν οι υπερασπιστές αυτού του τρόπου λειτουργίας του Δήμου. Τις προάλλες είχαμε την ίδια κατάσταση με οικόπεδα τα οποία καθαρίζονται. Είναι πάρα πολλά αυτά τα οποία γίνονται σε ιδιωτικούς χώρους με τα μηχανήματα του Δήμου. Αυτή η ιστορία πρέπει να σταματήσει και οι πολίτες πρέπει να βάλουν φρένο σε αυτή την εξέλιξη. Πρέπει να σας πω το εξής. Η ώρα που γίνονται αυτές τις εργασίες είναι 6:30 το απόγευμα. Και είναι η ώρα που είχαμε τον κατακλυσμό και η πόλη όλη έπασχε από φοβερά προβλήματα και κανείς δεν ενδιαφέρονται για αυτά, αλλά ενδιαφέρονται πώς γρήγορα θα αρπάξουν από το ποτάμι όσο περισσότερο υλικό μπορούν για ίδιο όφελος. Κύριε Κοτσανά, βρισκόμαστε στο σημείο που ο κύριος Μπουλές σας κατηγόρησε ότι παίρνετε τα μπάζα από τον χήμαρο της Βαρδιάς και τα αποθέτετε σε ιδιωτικό δρόμο. Σε ιδιωτικό σημείο, θα λέγαμε. Όμως προχώρησε και σε κάτι άλλο. Ανέφερε ότι οι εργασίες αυτές γίνονται με ιδιωτικά μέσα και ότι ο Δήμος δεν έχει τις απαραίτητες αδειοδοτήσεις και αποφάσεις από το Δημοτικό Συμβούλιο, κάτι που επιβάλλεται ίσως για αυτές τις εργασίες. Ναι, κύριε Κοργιαλά, είμαστε στο σημείο που ο κ. Μπουλές πριν 10 λεπτά είπε ότι είναι ιδιωτικός χώρος η αναπόθεση των αδρανών που βγαίνουν από το γεφύρι της Βαριάς. Σε 5 λεπτά άλλαξε την άποψή του και βάζει άλλο αιτιολογικό και άλλο σκεπτικό. Εγώ θέλω να πω ότι βρισκόμαστε σε έναν δρόμο 10 μέτρων, δημοτικό, τον έχουμε ήδη διαμορφώσει, με το υλικό το οποίο δωρεάν βγάλαμε από κάτω από τη γέφυρα της Βαριάς. Είναι ένας δρόμος ο οποίος η περιοχή είναι οικοδομικό τετράγωνο εδώ, το οποίο πλέον γίνεται λειτουργικό. Βλέπετε ότι είναι ένας δρόμος που φτάνει πλέον στην Μεσολογγίου. Είναι ένας δρόμος που ο οποίος η συμβολή της εδώ, η πάροδος, βγαίνει στην Εθνική Αντιστάσεως, στην Λαγκαδούλα. Μιλάμε για ένας δρόμος ο οποίος όλη η περιοχή, εδώ δύο μέρες που γίνεται αυτή η διαμόρφωση, μια περιοχή που είναι στραγγαλισμένη, ξεμπλοκάρει στο σύνολό της. Ήταν ένα έργο το οποίο το περίμενε πάρα πολύ από το 78 αυτός εδώ ο κόσμος. Και πράγματα είναι παράδοξο πως ο Δήμαρχος Ναυπακτίας να μην γνωρίζει, ο πρώην Δήμαρχος Ναυπακτίας κ. Μπουλές, να μην γνωρίζει ότι αυτός ο δρόμος είναι το σχέδιο του 78, ότι είναι ένας δρόμος δημοτικός και ουσιαστικά να προβαίνει σε καταγγελίες οι οποίες ήταν ανυπόστατες. Πέρα από εκεί είδατε ότι στο βορεινό μέρος του δρόμου αυτού υπάρχει συμβολή με το άλλο οικοδομικό τετράγωνο, δηλαδή ουσιαστικά διαμορφώνουμε δύο οικοδομικά τετράγωνα, δίνουμε προστιθέμενη αξία στην περιοχή, αλλά ουσιαστικά αποσυμφορίζουμε τα φανάρια του κονιστή με δύο τεχνικά που θα κάναμε στην Λαγκαδούλα όταν τελειώσει η υιοθέτηση του ρέματος, με αποτέλεσμα αυτό το κομμάτι πλέον να αποσυμφορεί την πόλη. Προφανές ότι το σημείο είναι δρόμος του σχεδίου πόλης, είναι δρόμος αδιάνυκτος για 37-38 χρόνια. Ας ενημερώσουμε τον κύριο Μπουλέ που δεν ήξερε καν ότι είναι δρόμος του σχεδίου πόλης και το νόμιζε για ιδιωτικό δρόμο, ότι η σημερινή πολεοδομική νομοθεσία μπορούσε και να μας οδηγήσει από χαρακτηρισμό του δρόμου, αν προσέφευγε ιδιώτης, γιατί μετά από τόσα χρόνια δεν έχει διανυχθεί. Ο Δήμος με την παρέμβασή του το κατοχυρώνει αυτό. Νομίζω ότι σας είπα αρκετά ο κύριος Κοτσανάς. Εγώ θα ήθελα να προσθέσω το εξής. Κύριε Κοργιαλά, είμαι δημοτικός σύμβουλος αρκετές τετραετίες στο Δήμο Ναυπάκτου. Τέτοιου είδους αντιπολίτευση σαν αυτή του κυρίου Μπουλέ δεν είχα δει ανοηθεί ότι μπορεί να υπάρξει. Δεν μπορεί κανείς φυσιολογικός άνθρωπος, κανείς ναυπάκτιος να πει ότι γιατί διανοίξατε τη Βαριά και σε μια τεράστια πλημμύρα γλιτώσαμε, γιατί διανοίγεται έναν δρόμο του σχεδίου πόλης χωρίς να πληρώνει ο Δήμος ούτε ένα ευρώ. Τέτοιου είδους αντιπολίτευση δεν νομίζω ότι θα μπορούσε κανείς να τη διανοηθεί πριν βρεθεί ο κύριος Μπουλές στη θέση της αντιπολίτευσης. Ο κύριος Μπουλές έχει προϊστορία. Ας το θυμηθούν οι δημότες μας ότι αντιδήμαρχός του έχει καταδικαστεί πρωτόδικα
με 6 μήνες φυλάκιση για ξυλοδαρμό στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου. Στο παρελθόν, το Δημοτικό Συμβούλιο της Πυλήνης με δήμαρχο τον κύριο Μπουλέ το είχα παραμοιάσει με το Κοινοβούλιο της Νότιας Κορέας. Δεν έχω ξαναδεί τόσο μεγάλους ξυλοδαρμούς. Αυτά τα πολιτικά ήθη δεν θα περάσουν στην αύπακτα. Οι ναυπάκτοι θα μάθουμε να συνεργαζόμαστε. Όπου βλέπουμε το καλό θα το χειροκροτάμε. Όπου βλέπουμε το κακό θα το κάνουμε κριτική. Δεν θα περάσει το πολιτικό ήθος που προβάλλει ο κύριος Μπουλές. Εγώ προσωπικά νομίζω ότι πρέπει να καλέσουμε όλους τους συμπολίτες μας να το διαφυλάξουν. Σε μια εποχή που δεν υπάρχουν χρήματα, έχει ξύσει το ελληνικό κράτος και οι Δήμοι και τον πάτο του βαρελιού για να πληρώσουν τα χρέη. Δεν υπάρχει φράγκο, ούτε ευρώ. Να μπορεί ο Δήμος με δικά του μέσα, με παρεμβάσεις του, με τη βοήθεια οποιοδήποτε να κάνει σημαντικό έργο, αυτό όλοι πρέπει να το χειροκροτήσουμε. Να σας θυμίσω, ίσως γνωρίζετε κι εσείς, ο κύριος Μπουλές τα έχει ξεχάσει, ότι πριν ακόμα αναλάβει δήμαρχος, είχε αναθέσει σε δημοτικό του σύμβουλο να φτιάξει την αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στο Ξενία, με τη σύμφωνη γνώμη όλων μας σε αυτή την παρανομία και τον χειροκροτούσαμε. Ο κύριος Μπουλές τώρα θέλει να χρησιμοποιήσει δήθεν τον νόμο, γιατί δεν υπάρχει νομικό ζήτημα, δήθεν τον νόμο για να μην γίνει κάτι που υπάρχει ουσία. Εμείς δεν θα φτάσουμε, δεν θα πέσουμε σε αυτό το επίπεδο, δεν θα πέσουμε στο επίπεδο του ξυλοδαρμού. Ξαναλέω, σε μια Ελλάδα η οποία αιμορραγεί οικονομικά, ο Δήμος Ναυπακτίας πρέπει να κάνει κάθε προσπάθεια να φέρει αποτέλεσμα, έστω και χωρίς χρήματα. Και αν ο κύριος Μπουλές δεν το θέλει αυτό, είναι κρίμα για αυτόν. Κύριε Καρακωστά, δηλαδή ό,τι έχει γίνει μέχρι τώρα στο συγκεκριμένο σημείο έχει γίνει με νόμιμο τρόπο? Είναι πρώτον απολύτως νόμιμο, δεύτερον είναι χωρίς χρήματα του Δήμου, τρίτον προσφέρει σοβαρές λύσεις σε προβλήματα της περιοχής. Θα σας ξαναθυμίσω, το είπαμε και σε προηγούμενη συζήτησή μας, ότι εδώ σε αυτή την περιοχή με τη Βαριά είχαμε νεκρό από πλημμύρα της Βαριάς. Μόλις και το γλιτώσαμε σήμερα με την παρέμβαση του Δήμου. Μιλάμε για έναν αδιάνοικτο δρόμο 38 χρόνων. Είναι αδιανόητο για ναυπάκτιο, ανεξαρτήτως πολιτικής και δημοτικής τοποθέτησης, να λέει κανείς ότι αυτά τα πράγματα δεν πρέπει να γίνονται. Και ξαναλέω, με μηδαμινό κόστος για το Δήμο, σε μια εποχή πολύ άσχημη για την Ελλάδα και το Δήμο μας.